Τη συντριβή με 51-78 γνώρισε χθες η ομάδα μπάσκετ του Παζιάννενα από τον ανώτερο Παναθηναϊκό στο νέο κλειστό γυμναστήριο, στο παιχνίδι με το οποίο τα κορίτσια του Σταύρου Νανάκου ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις για το 2023. Οι δύο ομάδες στα πρώτα δύο δεκάλεπτα του αγώνα ήταν αρκετά άστοχες. Ο ΠΑΣ προσπάθησε να ακολουθήσει στο σκορ τις φιλοξενούμενες, ωστόσο τα πολλά λάθη και τα γρήγορα φάουλ με τα οποία χρεώθηκε η Σαριγιαννίδου δεν άφησαν πολλά περιθώρια. Ο Παναθηναϊκός είχε σε εξαιρετική μέρα την Jones που έκανε triple-double και τις Σταμολάμπρου και Αλεξανδρία αντίστοιχα, ενώ για τον ΠΑΣ ξεχώρισαν η Μαρίνη, Μάρκοβιτς και Πιλακούτα. Τα δεκάλεπτα ήταν 13-21, 19-43, 31-67 και 51-78 το τελικό σκορ. Ξέραμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο έργο απέναντι στο Παναθηναϊκό. Είναι μια από τις δύο καλύτερες ομάδες της πρωταθλήματος. Είχαμε προετοιμαστεί, από ό,τι φαίνεται μάλλον όχι αρκετά. Αργήσαμε πάρα πολύ να μπούμε στο ρυθμό του παιχνιδιού, να ανταποκριθούμε στην ποιότητα και στην ενέργεια που έβγαλε ο Παναθηναϊκός σήμερα. Το καταφέραμε μόνο στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό είναι το μπάσκετ όμως. Θα προσπαθήσουμε ακόμα σκληρότερα. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα που έχει πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια για μας και παιχνίδια που τα θέλουμε πραγματικά. Αυτά. Με το καλό να μας μπει καινούργια χρονιά. Χρόνια πολλά. Συνεχίζουμε.